Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά σε ιδιωτικές κλινικές, με πολλά κρούσματα κορονοϊού και δυστυχώς θανάτους συνανθρώπων μας, που όπως είπαν οι αρμόδιοι, οφείλονται σε ηλιπή τήρηση των πρωτοκόλων και των μέτρων υγιεινής. Μην κάνετε τους ανήξερους, ούτε τους έκπληκτους. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας υπήρχαν επίσημες καταγγελίες εργαζομένων και των σωματείων τους στην ιδιωτική υγεία ότι σε ιδιωτικά κέντρα δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι ακόμα και εργαζόμενοι που ήταν ύποπτοι για κρούσματα εξαναγκάζονταν να πάνε στη δουλειά τους. Είναι πολλές οι δημοσιεύσεις καταγγελιών στο ριζοσπάστη εδώ και πάρα πολλές μέρες. Έπρεπε να είχατε πάρει μέτρα και το πιο βασικό από αυτά θα ήταν βέβαια η επίταξη του ιδιωτικού τομέα που θα έμπαινε κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου. Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας που δεν έχει καμιά σχέση με την μίσθωση κάποιων υπηρεσιών στην οποία αναφερόσασταν και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εξασφάλιζε μόνο την επάρκεια σε μέσα, αλλά θα προφύλασε και από τέτοια επικίνδυνα για την δημόσια υγεία περιστατικά.